Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε μέσω βιντεοκλήσης με τον κύριο Παναγιώτη Αθανασόπουλο, σύμβουλο ψυχικής υγείας και πρόεδρο της Επιτροπής της Ψηφιακής Ενημέρωσης από την Πρόσωπον Γίγνεσθε. Κύριε Αθανασόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χοντρόπουλε. Προχωρήσατε λοιπόν σε μία ακόμα δράση με την Πρόσωπον Γίγνεσθε. Αυτή τη φορά η δράση έχει φτάσει στο τέλος της, να πούμε, στους τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, μια τριήμερη δράση. Αλλά καλύτερα να μας πείτε και εσείς περισσότερα λόγια για τη δράση, η οποία ονομάζεται «Το σχετίζεστε στον απόϊχο της πανδημίας», λοιπόν. Ναι, «Το σχετίζεστε στον απόϊχο της πανδημίας» είναι μια δράση που ονομάζουμε στο πλαίσιο της Ένωσης «Ομάδα Συνάντησης». Η συγκεκριμένη δράση ήταν online, ξεκίνησε όπως είπατε την Παρασκευή και τελείωσε λίγο πριν. Και η ομάδα συνάντησης είναι μια μορφή βιωματικού σεμιναρίου που κάνουμε στα πλαίσια της Ένωσης και κάνουν γενικά διεθνείς επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Και σε αυτό το πλαίσιο εμείς, μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει έναν ολόκληρο χρόνο από παράλληλες δράσεις που κάνουμε για ψυχολογική υποστήριξη στα πλαίσια της πανδημίας και στον τρόπο μας να είμαστε όλο και πιο κοντά με τον κόσμο, αποφασίσαμε έτσι να κάνουμε μια πολύ πιο συμπυκνωμένη και πολύ πιο κοντά στη φιλοσοφία της Ένωσής μας δράση και εμπειρία, όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τα βιώματά τους και με άλλους ανθρώπους και ακόμη και εξ αποστάσεως, που ήταν η συγκεκριμένη τώρα ομάδα συνάντησης, να μπορούμε με κάποιο τρόπο να συναντιόμαστε, όπως λέμε, και εξού και ομάδα συνάντησης. Mm-hmm. Και η συγκεκριμένη αποτελεί και προπομπός της θερινής ομάδας συνάντησης που ελπίζουμε να είναι διαζώσει στη Σαμοθράκη. Αυτό για πότε προγραμματίζεται? Αυτό προγραμματίζεται για 9 με 14 Ιουλίου. Mm-hmm. Και θα είναι διεθνής, όπου έχουμε συνεργατικούς φορείς από όλο τον κόσμο και ελπίζουμε να είναι έτσι η κατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν διάφοροι συνεργάτες μας από όλο τον κόσμο, έτσι με εστίαση τη Σαμοθράκη και γενικά κέντρο των Εύρων, όπως γενικά κινούμαστε στο πλαίσιο της εταιρείας να κάνουμε την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο ένα διεθνή σταυροδρόμι. Mm-hmm. Και ουσιαστικά κάποιος που συμμετέχει σε αυτή τη δράση της Πρόσωπον Γίγνεσθε, τι κερδίζει, ποια είναι τα ωφέλη δηλαδή για έναν ο οποίος συμμετέχει σε κάτι τέτοιο? Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποια ωφέλη στην ψυχική του υγεία, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια διαδικασία που όπως είπα και πιο πριν είναι αρκετά πυκνή και εντατική. Mm-hmm. Είναι ένα τριήμερο εν προκειμένου, στη Σαμοθράκη θα είναι ένα εξαήμερο, μέσα από το οποίο ο κάθε ένας σε ένα πιο ασφαλές πλαίσιο με επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι συντονίζουν και διευκολύνουν τη διαδικασία έχει τη δυνατότητα να φέρει πρωτίστως εμπειρίες, να τις μοιραστεί με άλλους ανθρώπους και ταυτόχρονα να δει πώς κάθονται σε εκείνον μέσα του. Οπότε συνήθως από την εμπειρία μου αυτές οι δράσεις, αυτές οι ομάδες έτσι αφήνουν ένα πολύ έντονο ανάμειγμα συναισθημάτων, καθώς ο άνθρωπος μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχω δει ότι μπορεί να επεξεργάζεται πολύ πιο γρήγορα και σαφέστατα τις δικές του εμπειρίες και να τις συνδέει με έναν διαφορετικό τρόπο και έτσι να αποκομίσει και κάτι για το μετά του. Οπότε ουσιαστικά αυτό δεν είναι μια μορφή έτσι, ας το πούμε, ψυχοθεραπεία σε προσωπικό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο το μοιράζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια βιώματα και ουσιαστικά το κοινωνούν ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Όπως είστε εσείς, όπως είμαι και εγώ, σε ένα τέτοιο πλαίσιο έχουμε τη δυνατότητα και αυτό και είναι ανοιχτές. Συνήθως ομάδες συνάντησης μπορεί να είναι μεταξύ επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Εν προκειμένου, η Ένωσή μας τις κάνει ανοιχτές προς ευρύ πλαίσιο. Καθώς οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα απλά να φέρει αυτό που έχει, που μπορεί να μην είχε πιο πριν την ευκαιρία και λόγω των συνθήκων τώρα της πανδημίας ή και λόγω γενικά των συνθήκων της ευρύτερης ζωής του. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, να μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους με έναν διαφορετικό τρόπο και να προσπαθήσει να σχετιστεί και με τον εαυτό του και με άλλους. Mm-hmm. Μιλώντας γενικά έτσι για τον αντίκτυπο που έχει η πανδημία στην ψυχολογία των ανθρώπων, έχει βγει κάτι θετικό από όλο αυτό? Γιατί όλοι μιλάνε καθημερινά για τις αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία τους λόγω της πανδημίας, ο εγκλεισμός που είχαμε, τα lockdowns και όλα αυτά. Mm. Θα σας μιλήσω καθαρά μέσα από την εμπειρία μου και mm-hmm. από τις δράσεις που έχουμε κάνει στο πλαίσιο της Πρόσωπον Γίγνεσθε και βλέποντάς το και ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας και από τις προσωπικές μου εμπειρίες, ότι ήταν και παραμένει να είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το πόσο πράγματα έχουν αλλάξει στην καθημερινότητά μας και πόσο βλέπω αυτά να συνεχίζουν να εντείνονται και να μην φαίνεται και κάποιο φως στον ορίζοντα ή να φαίνεται και μετά να ξαναεξαφανίζεται. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, πιστεύω πολύ στο ότι
κάθε φορά που έχω τη δυνατότητα να στέκομαι στο ποιες είναι οι συνθήκες, ποιες είναι οι δυσκολίες μου, πού βρίσκομαι τώρα και τι έχω χάσει στη ζωή μου, με έναν εξίμωρο τρόπο την ίδια στιγμή, αυτό μπορεί να μου δίνει και τις δυνατότητες να επαναπροσδιορίζω τις δυνατότητές μου και να βλέπω πώς μπορώ να προχωράω, αντί να νιώθω συνέχεια καθυλωμένος. Mm-hmm. Εφόσον φυσικά όμως έχω τη δυνατότητα έστω και στο ελάχιστο να σταθώ σε αυτό και να το αποδεχτώ. Ακούγεται λίγο απλό, αν και δεν είναι ιδιαίτερα απλό, ειδικά στις μέρες μας, δεδομένου ότι είναι και πολλαπλά τα πλήγματα από τις απώλειες και όλα αυτά που βιώνουμε. Αλλά έστω και με το ελάχιστο, έχω δει ότι ξαφνικά μια δύσκολη εμπειρία μπορεί να γίνει πηγή δύναμης για τον οποιοδήποτε. Mm-hmm. Πάντως βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε τα κρούσματα να αυξάνονται, ο καιρός όλο ένα γίνεται και καλύτερος και αυτό δεν είναι ουσιαστικά το οποίο, αυτό είναι που προκαλεί το μεγαλύτερο ψυχικό πόνο, ας το πούμε, για αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό είναι μέσα και πλέον ενώ βλέπουν τις συνθήκες να βελτιώνονται, παρόλα αυτά οι αριθμοί που ακούμε καθημερινά, κύριε Αθανασόπουλε, αυξάνονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι μέσα και θέλουν να βγουν, έχουν μαζέψει κάποια σχέδια για το καλοκαίρι, όπως είπατε και εσείς, θέλετε να κάνετε την δράση σας την καλοκαιρινή. Όλα αυτά είναι μετέωρα και αυτό νομίζω. Ουσιαστικά δεν είναι που το συνέστημα του μετέωρου δεν είναι αυτό το που σου δημιουργεί το αρνητικό αντίκτυπο μέσα σου? Ναι, αυτό το αβέβαιο το οποίο δεν ξέρω τελικά τι να προγραμματίσω και προς τα που πάω. Αλλά να σας πω την αλήθεια ότι μετά από ένα χρόνο, γιατί έχουμε κλείσει και ένα χρόνο και ακριβώς από αυτή την εμπειρία στη χώρα μας, συνειδητοποίησα ότι πράγματι το κομμάτι του να σχεδιάζω και να προγραμματίζω το μετά που μπορεί να ήταν πιο πριν έτσι λίγο πιο συγκεκριμένο ότι χρειάζομαι μια σταθερά στη ζωή μου προκειμένου να την παλεύω, όπως λέμε αλλιώς. Ίσα-ίσα τώρα μπορεί να είναι και πιο επιτακτικό το να προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να είμαι όλο και πιο ευέλικτος και να αναγνωρίζω ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν καθημερινά. Οπότε πράγματι και τώρα που τα κρούσματα, ας πούμε, ανεβαίνουν και δεν ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει πάλι αυτή η κατάσταση, παρότι λένε και πάλι για σταδιακές άρσεις των μέτρων, μπορεί να... Πράγματι, να έρθει κάτι το οποίο να μας φέρει ξανά σε αντίστοιχο lockdown ή σε πιο αυστηρά μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μέσα από την εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν να δούμε πώς πράγματι να κινούμαστε πιο ευέλικτα αντί να τρώμε συνέχεια μια ματέωση. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο, κύριε Αθανασόπουλε, πώς θα ουσιαστικά, τι θα λέγατε στους τηλεθεατές μας προκειμένου να, για αυτούς που έχουν ουσιαστικά δισταγμούς στο να εμπιστευτούν κάποιο σύμβουλο ψυχικής υγείας για να μπορέσουν να μιλήσουν, να εκφράσουν τους φόβους τους, τους προβληματισμούς τους και όχι φυσικά μόνο για την περίοδο της πανδημίας, αλλά γενικότερα για τη ζωή τους? Το που σκέφτομαι είναι ότι ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά μπορεί να ξέρει έστω και στο ελάχιστο τι περνάω ή τι περνάει οποιοδήποτε είναι ο ίδιος το εαυτός. Καθαρά εμπιστευόμενος ο κάθε άνθρωπος αυτό το κομμάτι, το πώς μπορεί να νιώθει ότι τώρα πια δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις, έστω και στεκόμενος στο ότι πράγματι δεν μπορώ να τα διαχειριστώ όλα αυτά, μπορώ να δω ότι ίσως ήρθε η ώρα να απευθυνθώ κάπου και ειδικά τώρα που μπορεί να μην είμαι και με κοντινούς μου ανθρώπους, να νιώθω λίγο πιο απομονωμένος, να απευθυνθώ κάπου προκειμένου να ζητήσω βοήθεια. Γιατί ειδικά αυτή την περίοδο φορείς όπως είναι ο δικός μας και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας παγκοσμίως βλέπω ότι είναι ακόμη πιο διαθέσιμοι προκειμένου ο κόσμος όσο και πιο έντονα το ζει να έχει τη δυνατότητα και να γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί κάπου. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω παρά μόνο αν κάποιος πραγματικά νιώθει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ με τον τρόπο που ζει, με το πώς ανακατεύονται κάποια κομμάτια μέσα του και δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί, ίσως να βρει έστω και στο ελάχιστο τη δύναμη να εμπιστευτεί κάποιον άλλον άνθρωπο προκειμένου να μπορέσει εκείνος πρωτίστως να βοηθηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, κύριε Αθανασόπουλε, και σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κουντρόπουλε.